μάτια. Ζούμε και στο μουσάς τον παπά. Τον παπά. Παπά, πατέρ. 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 Έλα, έλα, γράψε. Έλα, σε κοψέω και καπνιστό. Πρόεδρε, πάτε για μεταγραφές. Και τέσσερις στον πρόδρομο. Πώς είναι ο ρυθμός τώρα, θα πήρατε ή θα πεις πειρά. Τώρα ό,τι και να λέω, έχω μπακριά, όσα μισθά βρέσανε να πεθυνθεί. Τη βλάγησέ τους τώρα που είναι εδώ. Έτσι πάω. Ωραία. Γεια σα. Κάποιο παντάκα θα γίνει. Με χαμόγελο. Κερνάς από για χτες, Κερνάς για χτες. Ναι, κάτσε. Χρειάζεται μια σούβλα τον κύριο. Ε, πρατίνα, κάτσε. Και πολύ άρχισες εσύ, φίλε. Έλα, ρε, μην το κάνεις αυτό. Μαλάκα, εντάξει, εικόνα. Καλύτερη, ευχαριστώ. Σε πάνω, ρε. Λοιπόν, ο πρόδρομος στην Αλφα Αεροτεχνική. Ο πρόδρομος μετά από 27 χρόνια ξαναγυρίζει στα μεγάλα σαλόνια. 27 χρόνια. Έχω μια ελληνική ομάδα. Το ότι παίζουμε Αντίπολη. Αντίπολη, βέβαια. Παιδιά από το χωριό εδώ. Οι 8 παίκτες ήταν κάτω από 18 χρόνια, να σου πω. Τόσων όρων ηλικίες είχαμε μια ελληνική ομάδα. Τα παιδιά βγάλαμε την ομάδα. Έχουμε απόψε γκλέντι εδώ, φιέστα. Ωραία, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ για την προσπάθεια και εσάς σαν διοίκηση, σαν κόσμος που στηρίξατε την ομάδα, παίκτες, προπονητές. Ευχαριστώ πολύ το χωριό που βοήθησε και οικονομικά και ηθικά την ομάδα. Και άλλο ένα ευχαριστώ μεγάλο. Ωραία, να είστε καλά. Καλή πορεία λοιπόν στην Αλφα. Ευχαριστούμε. Άντε, ωραία, έτσι λοιπόν. Το πρόβλημα στην Αλφα, έτσι. Καλή προσπάθεια από όλους. Διοίκηση, παίκτες, προπονητής. Πες μας δύο λόγια. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους παίκτες.
καλύτερη χρονιά φέτος, γιατί όλα τα παιδιά ήταν στο γήπεδο. Και μετά από μεγάλη προσπάθεια, γιατί η ομάδα φέτος έγινε περισσότερο για το χωριό, επειδή είναι παιδιά από το χωριό, ξέρει μόνο 3 άτομα είναι. Και υπήρχε καλό υλικό. Και σε αυτή την ομάδα ήρθα πριν 4 χρόνια και ξύπνησε από μένα. Βγήκε από την Γάμα σε Β' και φέτος ήθελα να τελειώσω το έργο, να μεγάλω στην Α. Ήταν το μεγάλο όνειρο που δεν το ήξερε κανένα. Πιστεύω ότι βγήκε σε κατηγορία, γιατί είχε την καλύτερη ομάδα. Τώρα από εδώ και πέρα τι θα γίνει, δεν ξέρω, θα μιλήσω με διοίκηση. Για τον χρόνο, πάντως υλικό υπάρχει στην ομάδα. Μια νεανική ομάδα είναι, δεν είναι μεγάλη, που μπορεί για τα επόμενα 4-5 χρόνια, αν προσέξει το χωριό, την διοίκηση δηλαδή, να κάνει μια καλή προσπάθεια το χρόνο να βρεθεί στη μέση, παράδειγμα, να μην κινδυνεύσει να πει. Αυτά όλα θα γίνουν το καλοκαίρι. Τώρα θα μιλήσω με τη διοίκηση και θα δούμε. Ωραία, καλή πορεία, λοιπόν. Θέλω ακόμα να ευχαριστήσω και τη διοίκηση που ήταν κοντά σε όλα, πάντα κοντά, ό,τι ζητούσαμε μας το έδινε. Ο κόσμος που στα τελευταία ειδικά παιχνίδια στο δεύτερο γύρο ήταν σε όλα κοντά. Και ο κόσμος που βοήθησε από την πλευρά του. Ωραία, λοιπόν, χαιρετίζω. Καλά. Παιδιά τώρα, παιδιά, εκεί. Στον αρχηγό θα πας πέρα. Παιδιά, στον κόμπι. Αρχηγέ, βγάλα την ομάδα στην Α' τεχνική, αυτό που ήταν όνειρό σας. Συγχαρητήρια στα παιδιά, πάνω απ' όλα, στα παιδιά που έχουν παίξει μπάλα. Τον κόσμο του άγριο δρόμου που μας έχει εκπλήξει, ρε παιδί μου. Δεν το περιμέναμε έτσι, αλλά με την βοήθεια τη δική μας παίζαμε καλά. Σήμερα εδώ γιορτάζουμε την άνοδο. Μπορεί να μην βγήκαμε, ακριβώς. Μπορεί να μην βγήκαμε πρώτοι, αλλά εμείς αισθανόμαστε όλα τα παιδιά ότι είμαστε πρωταθλητές. Αισθανόμαστε, εντάξει δεν είμαστε, αλλά αισθανόμαστε. Μεγάλη χαρά σήμερα. Μετά από τόσα χρόνια, ακριβώς, ελπίζω να περάσουμε. Πολύ. Ελπίζω να περάσουμε μια τέλεια βραδιά απόψε. Και το χρόνο, για τον χρόνο βλέπουμε. Έχουμε σχέδια κάποιες. Αλλά θα δείξει την πορεία, βλέποντας και κάνοντας. Ωραία, συγχαρητήρια. Καλή πορεία, λοιπόν, στην Α'. Πάρα πολύ που παρευρεθήκατε. Πολλά φιλιά στον κόσμο που μας βλέπει. Στη Μύκονο, στην Αθήνα, παντού. Γερμανία, Αμερική. Γιατί μας ζητήσανε πολύ να έρθετε, να μας τραβήξετε για να δουν αυτό όλο το τεραπέζι. Το σκηνικό, ωραία. Και το τρίκαλο. Ευχόμαστε, τους περιμένουμε. Όταν θα έρθουν το χειμώνα Αμερική, το καλοκαίρι άλλοι, τους ευχόμαστε. Και θα περάσουμε συνέχεια καλά, έτσι ελπίζω να περνάμε συνέχεια. Και καλή πορεία του χρόνου στην ομάδα μας. Χαιρετίζουμε το τρίκαλο όλα σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα καθίστε να πάμε να πούμε. Βεβαίως θα πάμε. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Κώστας, έχουμε αντιπροσωπεία από τον ΑΟ Τρίκαλα. Ο βοηθός προπονητή ο κύριος Καλογιάννης, γνωστός και μη εξαιρεταίος. Ο επέφυγε τη διοίκηση. Η διοίκηση έκανε ένα μεγάλο αγώνα. Αυτόν τον αγώνα προβλέπουμε αυτή τη στιγμή όλοι. Και κοντά τον κρόπο. Ήταν τόσο εύκολο. Αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βγει μια ομάδα και σε τέτοιες συγκυρίες. Ο πρόεδρος πιστεύω ότι θα μείνει στην Α' στιγμή. Θα έχει και άλλες επιτυχίες. Θέλω να πω συγχαρητήρια πάνω από όλους τους παίκτες. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί φίλοι και φίλοι του Προδρόμου, συγχαρητήρια στην άνοδο του σωματιού σας. Βέβαια, πιστεύω ότι θα σας πειράξουμε, δεν σας πειράξαμε. Απλά πράγματα είναι, δεν σας πειράξαμε, γιατί είναι οι περισσότεροι στο χωριό είναι φίλοι μου. Εύχομαι να έχετε καλή πορεία στην επόμενη κατηγορία, αλλά πρέπει να βοηθήσουν και οι χωριανοί, να βάλουν και καλά φράγκο από την τσέπη, έτσι, να θυμηθούμε τη δραχμή. Έτσι. Εύχομαι να έχετε καλή πορεία στην επόμενη κατηγορία. Συγχαρητήρια σε όλους σας. Συμβουλίου. Με κάλυψαν όλοι οι προηγούμενοι. Εγώ θέλω να πω μόνο ότι η ομάδα δεν είναι τυχαίο που βγήκε. Κατακτήθηκε αυτό που έκανε, κατακτήθηκε Κυριακή με Κυριακή. Μάτωσαν τα παιδιά, κουράστηκαν, νίδρωσαν στο γήπεδο και αυτό δεν είναι τυχαίο.
Εμείς το μόνο που μπορούμε να σας πούμε δώρα σαν τους Αναούς δεν έχουμε να σας φέρουμε. Ούτε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε να σηκωθούμε όλοι όρθιοι και να κάνουμε ένα ζεστό χειροκρότημα πραγματικά στα παιδιά που το αξίζουν. Πάμε λοιπόν ένα χειροκρότημα. Μπράβο παιδιά, μπράβο σας. Τώρα τέλος άλλος, ο gentleman της ομάδας του Προδρόμου με 32 συμμετοχές, πολλές φοβερές αποκρούσεις και προσωπικούς βαθμούς, Χρήστος Χίρας. Ξέρουμε ότι τρέπεσαι, αλλά έπρεπε να σηκωθείς πρώτα. Είναι Μακράβουλας, αγωνίστηκε σε ένα παιχνίδι με τη Χρυσομιλιά, δεν είναι εδώ πέρα. Εντάξει, θα το αφήσουμε σου πλάκι για αυτήν. Είχα την τύχη να παίξω εγώ σε ένα παιχνίδι εδώ με την πηγή. Αυτό θα το πω εγώ, γιατί έπαιξε και σήμερα ο Τσέκλι μας τράβηξε μια γραμμή εκεί μπροστά από την περιοχή και είπε από εδώ δεν περνάει κανένας. Λοιπόν, ήρθε στην ομάδα πριν 4 χρόνια, πλήρωσε και το δελτίο του για να έρθει. Και σήμερα πήρε και την πρώτη του συμμετοχή. Ένα χειροκρότημα δεύτερο. Ένα χειροκρότημα για τον Κώστα. Πάμε στους αμυντικούς. Είναι με 32 συμμετοχές. Τα προηγούμενα χρόνια δεν αγωνίστηκε τόσο πολύ γιατί είναι λίγο μικρός. Αλλά φέτος με 32 συμμετοχές ήταν από τους πιο σταθερούς παίκτες της ομάδας. Βαγγέλης Κουτελίδας. Στα 16, 32 συμμετοχές. Είσαι πολύ καλός. Νομίζω ότι θα μιλήσω εκ μέρους όλων των ανθρώπων. Ήταν πραγματικά τιμή μας που φόρεσε τη φανέλα της ομάδας μας για 28 παιχνίδια ο Αντώνης ο Καπέλας. Θερμό χειροκρότημα. Βέβαια στο προηγούμενο μάτς τον πρόδωσε λίγο το πόδι του, αλλά περαστικά. Και του χρόνου. Έτσι είναι τα παιδιά. Από τα στρατόπεδα. Αλλά τελικά κατέληξε να σηκώσει, να φέρει την άνοδο στην ομάδα. Είναι ο Μαγκιάς. 19 μάτς και 5 γκολ παρακαλώ με ένα χατρίκ. Δεκαοχτώ συμμετοχές φέτος. Βοήθησε πάρα πολύ στην άμυνα. Πάρα πολύ. Σταθερός και αποτελεσματικός, έτσι. Επιμελείται εδώ τα ηχητικά. Ο Δημήτρης ο Καπλιώνης, 8 συμμετοχές φέτος, τραυματίστηκε στο μάτι με ένα σπρωκλησιά. Απίστευτο, στο πιο ωραίο γήπεδο της κατηγορίας, βρήκε τραυματίστηκε. Από τους Βενιαμίν της ομάδας, με 5 συμμετοχές φέτος, ο Νίκος ο Βασδέκης. Ένας ακόμη πιτσιρικάς, που είναι το μέλλον της ομάδας στην άμυνα, ο Βασίλης ο Βασδέκης, 5 συμμετοχές φέτος. Αν και αμυντικός το μάτς με την Πιαλή, αν θυμάμαι καλά, έπαιξε μπροστά. Ο Μιχάλης ο Κονιάρης δεν είναι μαζί μας, αλλά σε εκείνο το μάτς μας βοήθησε πολύ. Α, εδώ είναι! Ορμαύρε! Συμμετοχές. Μαντεύστε. Ο Τατέλης μας. Χρήστος Καπλιώνης. 33 συμμετοχές, 6 γκολ. Ειδικά αυτό στον Πορταϊκό ήταν όλα τα λεφτά. 29 συμμετοχές και 5 πολύ όμορφα γκολ για τον Τσίλια μας, τον Βασίλη τον Καραπούλα. Και τον χρόνο στη νέα τον τρικάλουν, και το μυαλό μέσα. Ζει την τρίτη άνοδο με αυτή την ομάδα. Φαντάζομαι ότι καταλάβατε ότι μιλάμε όλοι, με 25 συμμετοχές φέτος και ένα γκολ είναι ο Ήρα, ο Ηρακλής Παπαναστασίου. Η ψυχή της ομάδας θα χάσει. Ο επόμενος έπαιξε 19 μάτς, σημείωσε 3 γκολ, το ένα από αυτό στο τοπικό ντέρμπι με το Πρίνος. Τον έφαγαν τα μαθήματα. Έχει αφοσιωθεί στα φροντιστήρια. Είναι ο Μπάμπης ο Καραπούλας.
γύρισε στην ομάδα φέτος και πανηγυρίζει την άνοδο. 15 συμμετοχές, 2 γκολ. Δυστυχώς στο πρώτο μάτς με ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό που τον άφησε έξω για αρκετό καιρό, ο Δημήτρης ο Μαντάς. Αθήνα, ωραία. Το Δεκέμβρη. Από τα μηχανάκια της ομάδας. 14 παιχνίδια. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήρθε από το Λευθεροχώρη φέτος και μας βοήθησε πάρα πολύ. Ο Δημήτρης ο Στραγάλης. Ένας ακόμη πιτσιρικάς στην ομάδα μας, ο οποίος φέτος έχει 10 συμμετοχές, σημείωσε ένα εξαιρετικό γκολ στην Χρυσομιλιά, το οποίο πανηγυρίστηκε έξαλλα, ο Αλέξης ο Αργύρης. Είχε λίγους τραυματισμούς και μας στενοχώρησε τόσο. Είναι ο Νίκος ο Τσίρος. Γεια σας, πληθείτε λίγο. Έχει ένα γκολ, νομίζω δεν το βλέπω εδώ, είναι ο Βασίλης ο Τσαπάλας. Ένα, μία μόνο κουβέντα για καταλαβαίνουμε για ποιον μιλάμε. 23 γκολ. 24 συμμετοχές. Νίκος Γκανιάς. Ένας παίκτης που τον θέλουμε, όπως και όλα τα παιδιά, του χρόνου στην ομάδα. Ο καλλιτέχνης του ποτού γηπέδου μας, ο Τόνιο Καραπούλας. Ζητείτε νύφη, το νου σας. Ο Σγουρός. Ο πολυσκόρερ της ομάδας μας, ο οποίος φέτος είχε 4 συμμετοχές, ερχόταν από την Αθήνα το παιδί όποτε του ζητήσει, όποτε του ζητήσει. Αν και έχει επαγγελματικές υποχρεώσεις, όποτε μπορεί έρθει και... Πριν περάσουμε στα κέφια. Τίμιος Μαντάς, Γιάννης Καπλιώνης, Ανάσης Καραμπούλας, Λάκης Κούρετας, Γιάννης Κουτελίδας, Γενική Αργυγέ, έως ωραία θα φέτος. Σπύρος Καραμπούλας, πόσα χρόνια είσαι εδώ. Έχασε το μύθιμα και εσύ. Θόδωρος Αδεξιάδης. Και ο Γρηγόρης ο Καραμπούλας. Ο Γιάννης ο Γρήβας. Ο Ανόδους, έτσι. Θερμό χειροκρότημα γιατί ως παίκτης του Πλοπιακού ανακηρύχθηκε πρωταθλητής. Μια σεζόν, δύο τριγόνια. Κατάφερε. Χαλάλι του. Ο αρχηγός μας, ο Χρήστος ο Ματάς. Πιο πολύ από όλες τις άλλες χρονιές, φέτος το αξίζαμε να βγούμε κατηγορία. Συγχαρητήρια λοιπόν. Και εύχομαι και τον χρόνο να κάνουμε μια καλή πορεία στην ομάδα. Ευχαριστώ. Το καλοκαίρι που ήρθα στην ομάδα, ο στόχος ήταν να παίξουν παιδιά από το χωριό, να μην πάρουμε ξένους. Αν ξέρετε, φέτος στην ομάδα υπάρχουν μόνο 3 ξένοι. Όλα τα παιδιά είναι το χωριό.
Ha ha ha!